Φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί με τον πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Γουργουλιάνης, ο καθηγητής πνευμολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατί έλεγε ο άνθρωπος νωρίτερα, ζέστες είναι, έχουμε συνηθίσει, έχουν ξαναγίνει καύσωνες, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, θα επιβιώσουμε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Ασπανού. Προφανώς χρησιμοποιείτε την ψυχραιμία που ξέρετε ότι αντιμετώπισα τα δύσκολα της πανδημίας και γι' αυτό το λέτε. Γι' αυτό πραγματικά, το λέω. Δηλαδή, ξέρετε, έχουμε τώρα τρεις μέρες και θα έχουμε και άλλους τρεις μέρες από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι μεγάλο αυτό το διάστημα. Εξάλλου, γιατί μερικοί κάνουν συγκρίσεις και με ρωτάνε και από άλλους κεντρικούς σταθμούς τι έγινε πριν από αρκετά χρόνια που πεθάνε μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Σας θυμίζω ότι πριν από 15 χρόνια τα αυτοκίνητα δεν είχαν air condition, είχαν μόνο τα μεγάλα αυτοκίνητα. Στα σπίτια δεν είχαμε κλιματισμό, δεν υπήρχαν κλιματιζόμενες αίθουσες ούτε γραφεία, άρα ήταν άλλα δεδομένα. Και μεγαλύτερη διάρκεια του κύματος. Τώρα ουσιαστικά είναι δύο μικρά κύματα. Υπομονή είναι, θα περάσει αυτό. Απλώς επειδή άκουσα τον κύριο Πινακάκη, τα είπε όλα πολύ σωστά. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, μερικές συνήθειες που έχουμε αναπτύξει στην πανδημία, ναι. Ίσως θα πρέπει τώρα να τις περιορίσουμε. Το να φας σουβλάκι, ας πούμε, το κατά μεσήμερο και να ταλαιπωρηθεί ένας άνθρωπος να το ψήσει. Δεν είναι. Και άλλοι να το φέρουν στο σπίτι με το μηχανάκι. Αυτό είναι ακραίο. Νομίζω ας μην πάμε σουβλάκι. Έτσι, δεν είναι κάπως έτσι. Μερικές φορές δηλαδή πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι μια συνήθειά μας μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετούς άλλους ανθρώπους. Μια αλυσίδα δηλαδή πραγμάτων που γίνονται. Και τώρα ας αποφασίσουμε ότι το βράδυ θα φάμε ένα παγωτό και αυτό θα γίνει στις 10 η ώρα το βράδυ, 10:30 και όχι το μεσημέρι, ταλαιπωρώντας συνανθρώπους μας που θα εκτεθούν στη ζέστη ή μέσα στα μαγαζιά ή έξω. Αυτό θα έλεγα, σαν ένδειξη έτσι συμπαράσταση και τίποτα άλλο. Προς όλο αυτόν τον κόσμο και μας κάνει καλό, φαντάζομαι, και εμάς την υγεία μας. Σας φάω μια σαλατούλα, βρε αδερφέ. Τώρα καλοκαίρι είναι και να ανταπεξέλθουμε και στη ζέστη καλύτερα. Ναι, κοιτάξτε τώρα, είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε, έχουμε ένα θερμοστάτη στο κεφάλι μας όλοι, που ρυθμίζει τη θερμοκρασία μας να είναι γύρω στο 36. Όταν βρεθούμε λοιπόν στο 40 ή στο 42 ή στο 44, πρέπει να αποβάλουμε θερμότητα και αυτό το κάνουμε με τον υδρότα. Άρα λοιπόν, όλες οι οδηγίες έχουν σχέση με αυτό. Εάν επομένως ο θερμοστάτης αυτός είναι χαλασμένος, γιατί κάποιος είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχει περάσει εγκεφαλικό, ναι. Ή παίρνει φάρμακα και ούτως ή άλλως χάνει υγρά, ας πούμε, παίρνει διουρητικά, αυτό το πράγμα γίνεται δυσκολότερο. Ή δεν μπορεί να πάρει γρηγορότερες αναπνοές γιατί έχει ένα πνευστικό πρόβλημα. Επομένως, θα σας έλεγα ότι οι ευάλωτοι που τώρα περιέγραψα δεν μπορούν να αντέξουν σε ακραίες συνθήκες, δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες. Και είναι αυτοί που πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι. Είμαστε στο δρόμο, τώρα περπατάμε, ίσως το λέμε όλοι, στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στα Δρίκαλα, έχουμε συνηθίσει θερμοκρασίες, στις υψηλές, στους καύσωνες. Ίσως αυτό μας κάνει και λίγο πιο θαραλέους, πιο τολμηρούς, να πηγαίνουμε τις βόλτες μας, να κυκλοφορούμε περισσότερο έξω, να πηγαίνουμε στα μαγαζιά. Η θερμοπληξία πώς θα μας προειδοποιήσει, δηλαδή κυκλοφορώ στο δρόμο, πώς θα καταλάβω ότι δεν είμαι και πολύ καλά, πρέπει κάπου να πάω, να καθίσω λίγο, να πάω σε δροσερό μέρος. Τι καμπανάκι θα μου χτυπήσει, πώς θα το καταλάβω. Κοιτάξτε, όταν λέμε θερμοπληξία, είναι όταν η θερμοκρασία του οργανισμού μας ανεβεί. Χάσουμε τον έλεγχο, αυτό που σας είπα, δεν μπορεί να διώξουμε θερμότητα και ξαφνικά βρεθούμε με 40-41, με θερμοκρασία δηλαδή περίπου σαν αυτή που έχει το περιβάλλον, γιατί δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα πολύ νωρίτερα είναι πονάει το κεφάλι μας, αισθανόμαστε τάση για εμετό, αδυναμία, μια τάση λιποθυμίας. Αυτά είναι τα πρώιμα συμπτώματα. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκει κανένας μια σκιά, ένα κλιματιζόμενο χώρο, βάζει πετσέτες στο κεφάλι του και στα χέρια του που είναι βρεγμένες και θα έλεγα ότι καλεί και το ασθενοφόρο για να, αν υπάρχει λόγος και ανοίξει τους ευάλωτες ομάδες, να τον πάει στο νοσοκομείο. Αν είναι νεότερος και τα πάθει αυτά, αυτό φτάνει, ας πούμε. Αλλά ούτως ή άλλως, δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι σωστότερο να πάει στον γιατρό ή να τηλεφωνήσει στον γιατρό του. Mm-hmm. Τώρα, αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ένα άλλο ζήτημα τώρα. Γιατί ακούω πολλούς τις τελευταίες ημέρες, είμαστε με το κλιματιστικό στη δουλειά ώρες, είμαστε με το κλιματιστικό όλη μέρα και το βράδυ στο σπίτι. Αυτό το περιβάλλον που δημιουργείται, νομίζω, από το κλιματισμό, από το κλιματιστικό και τη λειτουργία του, δεν είναι ότι καλύτερο για να ζήσει 24 ώρες το 24ωρο. Και κάποιοι που έχουν ευαισθησία, είτε προβλήματα με το αναπνευστικό τους, είτε αλλεργίες. Εγώ το νιώθω, το καταλαβαίνω. Νιώθω μια δυσφορία όταν είμαι πολλές ώρες σε χώρο με κλιματισμό. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, κυρία Σπανού, είναι το αναγκαίο κακό τώρα. Δεν νομίζω. Υπομονή δηλαδή, κάνουμε. Ναι, απλώς μας προφυλάσσει από όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Θα έλεγα
ευλογημένοι είναι αυτοί που έχουν κλιματισμό αυτόν τον καιρό. Παραδείγματος χάρη, όμως, μπορεί να κοιμηθεί με κλιματιστικό, αλλά μετά το βράδυ, όταν πέσει η θερμοκρασία, να ανοίξει το παράθυρο και να συνεχίσει να κοιμάται με ανοιχτά παράθυρα. Δηλαδή, να μην κρατήσει πάρα πολλή ώρα. Επομένως, θα σας έλεγα, χρήσιμο είναι το κλιματιστικό, αλλά αν μπορούμε κάποιες ώρες να το περιορίσουμε, γιατί ξηραίνει τους βλενογόνους, όλα αυτά που αισθάνεστε κι εσείς και όλοι που έχουμε με το λαιμό μας που ξηραίνεται, η μύτη μας. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς τώρα. Το όφελος είναι μεγαλύτερο από τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε. Μάλιστα. Οπότε, προσοχή. Κάποια μέτρα ακολουθούμε συγκεκριμένα αυτά που μας αναφέρατε και καύσωνας είναι και θα περάσει. Αυτό λέμε ψύχρεμα πάντα, έτσι. Και πολλά υγρά. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, έχετε μαζί σε ένα μπουκαλάκι με νερό, μπορεί να μην είναι και παγωμένο πολύ, αλλά υγρά, να αναπληρώνουμε όλα αυτά που χάνουμε με τον υδρότα. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που θα κάνουν υποτασικό επεισόδιο αν δεν πάρουν υγρά, γιατί θα χάσουν υγρά με τον υδρότα. Ναι. Άρα υγρά, πολλά υγρά. Μάλιστα. Οπότε αυτά κρατάμε ως συμβουλές, γιατί σας ακούμε έτσι με βλάβη εμείς κάθε φορά όταν μας λέτε συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, γιατί μιλάτε έτσι με ψύχρεμο τρόπο και θα περάσει και αυτός ο καύσωνας. Θα πάμε στον επόμενο, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχεται καινούργιος. Δεν ξέρω αν το μάθατε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Κοιτάξτε, το έμαθα και έτσι κάπως για να σας κάνω να ζηλέψετε, επειδή θα είμαι σε διακοπές το επόμενο τριήμερο, θα σας σκέφτομαι από εκεί που θα είμαι. Έτσι με συμπόνια θα σας σκέφτομαι εδώ στη Λάρισα. Αλλά θα έχω την ευκαιρία να βουτήξω και να είναι όλα καλά για μένα. Ευχόμαστε να περάσετε τέλεια. Ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.